Στις 4 Ιανουαρίου ξεκινά εκτός απρόπτου ο εμβολιασμός στα νοσοκομεία της Κρήτης, όπως αποκάλυψε σε ανάρτησή του ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, κάνοντας λόγο για την αρχή του τέλους της πανδημίας. Στην πρώτη φάση εμβολιασμού κατά του κορονοϊού θα δοθεί προτεραιότητα στους υγειονομικούς, τους ηλικιωμένους που διαμένουν σε οίκους ευγυρίας και στους υπαλλήλους των δομών αυτών, σε όσους περιθάλπονται, διαμένουν ή εργάζονται σε δομές φροντίδας χρόνια πασχόντων και σε κέντρα αποκατάστασης. Τουλάχιστον με πληροφορίες, τα αρχικά εμβόλια είναι λίγα σε σχέση με το ποσοστό που πρέπει να εμβολιαστεί για να αποκτηθεί η ανοσία. Σίγουρα θα υπάρξει πρόβλημα κάλυψης του πληθυσμού, πρώτον γιατί θα έρθουν λιγότερες ποσότητες εμβολίων σε πρώτη φάση από αυτές που χρειαζόμαστε και δεύτερον θα πρέπει να μπουν και τα φαρμακεία στη διαδικασία του εμβολιασμού, της διενέργειας του εμβολιασμού, γιατί τα εμβολιαστικά κέντρα τα οποία έχουν καθοριστεί αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να καλύψουν τον πληθυσμό για μήνες. Πάνω από το 50% των οικονομικών στο Παγνί έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να κάνουν το εμβόλιο, όπως δήλωσε ο Δημήτρης Βρύσαλης. Πάνω από 1.100 άτομα που μπορεί να προσεγγίσουν και τα 1.600 άτομα σήμερα έχουν δηλώσει πρόθεση. Από τα 2.200 είναι ένα πολύ καλό ποσοστό, θεωρώ. Εμείς σαν συνδικαλιστικό κίνημα ζητάμε μαζί με τον εμβολιασμό να υπάρχει βεβαίως αντίστοιχος έλεγχος και όσων εμβολιαστούν, ώστε να μπορούν τυχόν διάφορα ζητήματα που μπορούν να προκύψουν να αντιμετωπιστούν με επιστημονικά κριτήρια. Σε κάθε εμβολιαστικό κέντρο θα υπάρχει ένας γιατρός και μία νοσηλεύτρια ή ένας επισκέπτης υγείας, καθώς επίσης και ένας επόπτης γιατρός. Οι πολίτες θα πρέπει να κλείνουν ηλεκτρονικά το ραντεβού τους στη πλατφόρμα εμβόλιο.gov.gr, η οποία θα ανοίξει στα μέσα Ιανουαρίου. Η διαδικασία θα τηρηθεί αυστηρά για το αν είναι επιλέξιμοι για εμβολιασμό και το πότε θα εμβολιαστούν, όπως ξεκαθαρίζει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκης. Αυτό το οποίο όμως μπορεί να δει ο καθένας είναι από το εμβόλιο.gov.gr, ένα site που έχει φτιαχτεί για να καθοριστεί ποιος θα εμβολιαστεί, να βάλει το άμκα του και να δει μέσα από την άλλη συνταγογράφηση αν ακριβώς είναι επιλέξιμος για εμβολιασμό και πότε. Δεν θα αυτοσχεδιάσει κανείς, κανείς δεν θα πάρει προτεραιότητα που δεν την δικαιούται, να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά, ούτε μέσον θα μπορεί να βάλει κάποιος για να έχει, να το πω έτσι απλά, για να έχει πρώτος πρόσβαση στο εμβόλιο. Αυστηρά θα τηρηθεί μια διαδικασία και θα πάνε όλα καλά. Εν τω μεταξύ, θέμα ημερών είναι η άφιξη των πρώτων εμβολίων στο νησί μας, με τον ΣΥΦΑΚ να είναι πανέτοιμος για τη φύλαξή τους και τη διανομή τους με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Το προσωπικό του ομίλου έχει εκπαιδευτεί, ενώ το δίκτυό του είναι άρτια οργανωμένο και πιστοποιημένο. Το ζήτημα που αφορά στους εμβολιασμούς είναι το μεγαλύτερο στοίχημα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. Είμαστε η μοναδική φαρμακαποθήκη η οποία θα αναλάβει και τη μεταφορά στα διάφορα κέντρα εμβολιασμού. Είμαστε ειδικοί για αυτό το πράγμα, αυτό το κάνουμε τόσα χρόνια. Μέχρι τις 10 Ιανουαρίου θα έχουν εμβολιαστεί οι πρώτοι 70.000 πολίτες σε επίπεδο χώρας, με προτεραιότητα στους υγειονομικούς, ηλικιωμένους και εργαζομένους σε οίκους ευγυρίας. Την ανάγκη τα φαρμακεία να γίνουν εμβολιαστικά κέντρα, ώστε η όλη διαδικασία να κυλήσει με γρήγορους ρυθμούς, τονίζει ο κλάδος των φαρμακοποιών. Αν δεν θέλουμε λοιπόν να τραβήξει όλη η διαδικασία μέχρι το καλοκαίρι, και αυτό υπάρχει και η περίπτωση να τραβήξει μέχρι το καλοκαίρι πραγματικά, θα πρέπει όντως τα φαρμακεία να γίνουν εμβολιαστικά κέντρα, τουλάχιστον για τα εμβόλια που έρχονται σε δεύτερη φάση.